Ξεκινάμε αυτή την πρώτη επί της αρχής τοποθέτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού λέγοντας ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση το σημερινό της νομοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει, έτσι ισχυρίζεται, στο πρώτο μέρος του το πάγιο αίτημα των καλλιτεχνών για προστασία του ελληνόφωνου τραγουδιού και των δημιουργών του μπροστά στην επέλαση, την ξέφρενη επέλαση του ξενόγλωσσου τραγουδιού. Όμως, καθώς φαίνεται και με όλα όσα θα πούμε, τελικά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα λειψό και κυρίως προβληματικό βήμα. Ο λόγος, πολύ απλός, το κίνητρό του, το οποίο δεν είναι να διαφυλάξει και πολύ περισσότερο να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας και τους δημιουργούς της, αλλά να αποκτήσει η Ελλάδα ένα ισχυρό brand name, όπως χαρακτηριστικά το εξήγηλε με αυτήν ακριβώς τη φράση ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, προκειμένου βεβαίως να αναβαθμιστεί η θέση της ελληνικής αστικής τάξης και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι ελλιπή και ότι δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τα μεγάλα συμφέροντα και τις μεγάλες απαιτήσεις που αυτά έχουν. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι απουσιάζουν σταθερά και διαχρονικά όλα εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα, μορφωτικά, παιδαγωγικά, αισθητικά, οικονομικά, τα οποία θα έκαναν τον ελληνικό λαό κοινωνό και μέτοχο του τεράστιου πλούτου της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Μέτρα για την καλλιέργεια ασφαλώς όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, ώστε να μπορεί ο καθένας να διακρίνει τα αισθητικά και κοινωνικά ωφέλιμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της κοινωνίας γενικότερα, με λίγα λόγια να ξεχωρίζει τα πολιτιστικά προϊόντα από τα υποπροϊόντα. Γιατί τελικά αυτά και μόνο αυτά τα κριτήρια είναι ικανά να συμβάλλουν και στην προστασία του καλού ελληνόφωνου τραγουδιού και κάθε ποιοτικού τραγουδιού, ελληνικού ή μη, από την άλωση του γούστου από τα γνωστά κάθε λογής σκουπίδια. Να γιατί επομένως λέμε ότι ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη θετική εξέλιξη βρίσκεται τελικά σε πλήρη αντιστοιχία με τη γενικότερη πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Μια πολιτική βέβαια κατά βάση διαχρονική, για να μην αδικούμε και τις προηγούμενες δηλαδή, η οποία υπηρετήθηκε σταθερά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Και αυτή η σύμπνοια των αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν μόνο ανεξήγητη δεν είναι, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μια κοινή στρατηγική επιλογή όλων εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν από θέση αρχής, αλλά και στην πράξη, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως την κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας την αντιμετωπίζει με έναν και μόνο τρόπο, με όρους καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή με κριτήριο και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και την αντίστοιχη βέβαια ιδεολογική χειραγώγηση. Τελικά, μιλώντας γενικότερα, δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποθεί ότι η πολιτική της κυβέρνησης υπονομεύει στην ουσία την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας. Βάζει στο περιθώριο τον διαπαιδαγωγητικό ρόλο του πολιτισμού και της τέχνης. Δεν ικανοποιεί την ανάγκη και το δικαίωμα του λαού μας να γνωρίσει την ιστορία του και να έρθει σε επαφή με το ποιοτικό καλλιτεχνικό έργο, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει τους δημιουργούς του. Άλλες βλέπετε είναι εδώ οι κυβερνητικές προτεραιότητες. Αφού για την πολιτική που εφαρμόζεται, πρώτη προτεραιότητα, η οποία μάλιστα αναφέρεται συνεχώς και σε άλλα κυβερνητικά κείμενα διαρκώς, είναι πρώτη προτεραιότητα είναι η εμπορική εκμετάλλευση του πολιτιστικού προϊόντος. Και έτσι συνδέεται άρρηκτα και με τον τουρισμό και με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και προπαντός η πράσινη οικονομία και η ψηφιακή μετάβαση. Και έτσι τόσο στο πρώτο μέρος που αφορά τα μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, όσο και στο δεύτερο μέρος που αφορά
τις ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό, όπως χαρακτηριστικά λέει, της εμπορικής πολιτικής και την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, υπηρετούν και τα δύο μέρη με μεγάλη, είναι η αλήθεια, συνέπεια, τη βασική αντίληψη της κυβέρνησης για τον πολιτισμό ως τι, ως ένα εμπορικό προϊόν, ως ένα τουριστικό προϊόν, ως ένα εργαλείο τελικά πολύ χρήσιμο για την αύξηση της κερδοφορίας του τουρισμού. Σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια σειρά από νόμοι, όπως αυτός για τη μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο νόμος για τον ΟΔΑΠ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώ συνέπεια της ίδιας αντίληψης είναι η εγκατάλειψη αρχαιολογικών χώρων και ενώ εκείνους οι οποίοι δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτοί έχουν εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους. Συνέπεια βεβαίως της ίδιας αντίληψης είναι και το καθεστώς των συμβασιούχων εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνέπεια είναι αυτής της πολιτικής είναι και οι αποφάσεις πέρα για πέρα ενάντια στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η γνωστή παλαιά ιστορία για τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό στη Θεσσαλονίκη, η παραχώρηση παύλα ενοικίαση της Ακρόπολης, η παραχώρηση ενοικίαση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τόσοι άλλοι χώροι που έχουν γίνει σκηνικό σε πάσης φύσεως εμπορικές ή lifestyle εκδηλώσεις. Στο ίδιο μήκος ασφαλώς εντάσσεται και το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22, που εξισώνει τα πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών, οδείων, σχολών, χορού και κινηματογράφου με ένα πολιτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που ξεσήκωσε βέβαια θύελα αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα. Τίποτα δεν έχουμε ξεχάσει από όλα αυτά και πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι ούτε ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει ξεχάσει τίποτα. Τώρα για το πρώτο μέρος. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση φέρνει αυτό το νομοσχέδιο επιχειρώντας να ανεπιτυχώς να απαντήσει στο δίκαιο αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για στήριξη σε μια περίοδο που εξαιτίας ακριβώς της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται αυτός ο κόσμος, ο καλλιτεχνικός, σε πολύ δεινή θέση. Βλέπετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού έχει οδηγήσει στην οικονομική ένδια και στην απαξίωση τον καλλιτεχνικό κόσμο, επιχειρεί με ένα θολό πλαίσιο αμφίβολης αποτελεσματικότητας να δώσει τάχα μια οικονομική ανάσα, ανοίγοντας βέβαια ταυτόχρονα και κάτι δρόμους εξαιρετικά επικίνδυνους και προβληματικούς. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση πάει να εκμεταλλευτεί την ανάγκη που έχουν οι καλλιτέχνες για στήριξη και προσπαθεί, επιχειρεί να αναθερμάνει τις σχέσεις της κυβέρνησης με τους καλλιτέχνες που όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν απέναντί της εξαιτίας ακριβώς της πολιτικής της κυβερνητικής για τον πολιτισμό. Το να αυτοπαρουσιάζεται βεβαίως η κυβέρνηση ακόμα και ως προστάτης του καλλιτεχνικού κόσμου, αυτό δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ξεγελάσει και κανέναν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτό το νομοσχέδιο δεν παίρνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης του καλλιτέχνη και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τι κάνει? Διευρύνει και γενικεύει την τακτική της αξιοποίησης του πολιτισμού ως ένα προϊόν εξαγώγημο, το οποίο συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη. Σταθερά για την κυβέρνηση, ο πολιτισμός είναι συνώνυμο του τουρισμού. Κάπως έτσι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και το ελληνόφωνο τραγούδι ως το απαραίτητο εκείνο συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος, στο οποίο έτσι κι αλλιώς τίνει να μετατρέπεται ολοένα ο πολιτισμός, προκειμένου να πουλιέται στα σημεία συγκέντρωσης του τουριστικού ενδιαφέροντος. Και επειδή τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή είναι της τάξης των πολλών εκατομμυρίων, λέτε να επιστρέφεται και ένα μικρό μέρος αυτού του ποσού στους καλλιτέχνες, το οποίο θα δούμε βέβαια ποιο ακριβώς θα είναι αυτό και αν τελικά θα φτάσει στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη και αξίζουν αυτή τη στήριξη. Όσο για μας, για το ΚΚΕ, παρακολουθούμε φυσικά και συμμετέχουμε ενεργά στους αγώνες που αναπτύσσονται όλο το τελευταίο διάστημα, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις των καλλιτεχνών, στηρίζουμε τα αιτήματά τους για τα άμεσα μέτρα στήριξης που χρειάζονται, μόνο που τα όσα προτείνει το νομοσχέδιο δεν απαντούν καθόλου στα σοβαρά αυτά προβλήματα και δεν μπορούν τελικά να ανασκευάσουν
και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν στους δρόμους, που αντιπαρατέθηκαν με την κυβέρνηση και την πολιτική της, δεν μπορούν να ξεγελαστούν με κάτι τέτοια. Και να μην ελπίζει η κυβέρνηση ότι θα αυλυνθεί αυτός ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή της πολιτική. Για το ΚΚΕ, το ζητούμενο είναι η στήριξη και η ενίσχυση της ελληνικής μουσικής. Η πλατιά καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την τέχνη, για τα οποία η πολιτεία έχει ευθύνη και πρέπει να ανταποκρίνεται με πολύ συγκεκριμένα και πολύ πρακτικά μέτρα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ενισχύεται και ο καλλιτέχνης, ο οποίος δημιουργεί στη χώρα μας και να έχει τα κίνητρα, για να έχει τα κίνητρα και τη στήριξη που χρειάζεται. Και αυτό που έχει σήμερα ανάγκη ο δημιουργός είναι η ενίσχυση της παραγωγής ελληνικών δίσκων, ελληνικών παραγωγών, να μπορεί να ανταποκριθεί ο δημιουργός στα έξοδα της ηχογράφησης, της διανομής, της προώθησης. Παραπέρα τώρα, στο πρώτο μέρος με το νομοσχέδιο και στην ίδια ακριβώς λογική, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Κυβέρνηση διακηρύσει ότι επενδύει και στην ελληνική γλώσσα, γνωρίζοντας ασφαλώς την αξία που έχει για τον τουρισμό σύγχρονος πολιτισμός, στον οποίο ασφαλώς η γλώσσα αποτελεί ένα βασικό και πολυδιακριτικό στοιχείο. Όμως ο σύγχρονος πολιτισμός, ξέρετε, δεν είναι ενιαίος. Και γι' αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεχωρίσουμε τον σύγχρονο εκείνο πολιτισμό, ο οποίος συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια του λαού, ο οποίος αξίζει και ο οποίος πρέπει να στηριχθεί και να υποστηριχθεί από όλη αυτή την υποκουλτούρα που προβάλλεται, κυρίως στην νεολαία, υποκουλτούρα η οποία καλλιεργεί ανοιχτά τη βία, το μισογυνισμό, το εύκολο και συχνά παράνομο χρήμα, τις ουσίες και όλα αυτά τα άνθη της καπιταλιστικής ζούγκλας. Σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό τώρα της εμπορικής πολιτικής του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, πρόκειται για διατάξεις που συνεχίζουν στο δρόμο που άνοιξε ο νόμος του 2020. Τότε είχαμε επισημάνει ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του οργανωτικού πλαισίου. Για ποιο λόγο? Μα προκειμένου να υλοποιηθεί με καλύτερους όρους και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή η βασική αντίληψη της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποια είναι αυτή η αντίληψη? Η αντιμετώπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα εξαγώγημο προϊόν για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της χώρας, χρησιμοποιώ λέξεις της κυβέρνησης, ώστε να εισπράξει υπεραξία στο διεθνές επίπεδο και να επιτευχθεί η σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Κάτι βέβαια το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς από την κυβέρνηση. Όλα αυτά συμπυκνώνονται σε κάθε κυβερνητική απόφαση και με απλά λόγια σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά εμπόρευμα για τα λαϊκά στρώματα και για την νεολαία, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως πελάτες. Το νομοσχέδιο, κλείνοντας που συζητάμε, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας, δυστυχώς, για την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, για τη λειτουργία όλων των οργανισμών με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, για παραπάνω εμπόδια στην πρόσβαση, για παραπάνω εμπόδια στην κατανόηση και την επαφή του λαού μας με τον πλούτο της δικής του πολιτιστικής κληρονομιάς. Και βεβαίως ο ρόλος του ΟΔΑΠ, εν προκειμένου, είναι η εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, και με την έννοια αυτή δεν μπορεί να πάει κόντρα στον εαυτό του αυτός ο οργανισμός. Όλες οι διατάξεις που τον αφορούν δεν μπορεί παρά να υποτάσσονται σε αυτό το σκοπό. Άρα η αντίθεσή μας, κυρία Υπουργέ, είναι από θέση αρχής στο συγκεκριμένο. Γιατί, και κλείνω με αυτό, είναι διαφορετικό πράγμα η ρύθμιση οικονομικών παραμέτρων, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι βεβαίως παράμετροι υφίστανται στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, αλλά είναι άλλο πράγμα η εμπορική διαχείριση με σκοπό την αποδοτικότερη, όπως λέτε, λειτουργία των πολιτηρίων του οργανισμού, ο εξυγχρονισμός της εμπορικής του πολιτικής και η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, όπως ορίζεται από το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου. Θα γίνουμε ακόμα πιο αναλυτικοί και πιο συγκεκριμένοι στην αυριανή συνεδρίαση επί των άρθρων. Πάντως, επί της αρχής, το ΚΚΕ καταψηφίζει το σημερινό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.